Πάμε τώρα στην υπόθεση της τυγερής γυναικοκτονίας της 19χρονης στον Πειραιά. Ο καθομολογή ανδράς της πέρασε σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Τεζάρης που έχει το ρεπορτάζ. Καθώς Μιχάλης, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες για τις κινήσεις του δράστη πριν τελικά ο ίδιος παραδοθεί στις αρχές. Στην παθολογική του ζήλια αλλά και κάτι μηνύματα που είδε 19χρονη κοπέλα λίγο πριν ξεκινήσει ακόμη ένας καυγάς μεταξύ τους, απέδωσε τα αίτια της δολοφονίας ο 25χρονος γυναικοκτόνος του Πειραιά. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, συνοδεία ανδρών της ασφάλειας και φορώντας μια κουκούλα στο κεφάλι προκειμένου να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο καθομολογία λοιπόν δράστης ανέφερε πως αφορμή για το επεισόδιο, ακόμη ένα καυγά, ήταν κάποια μηνύματα τα οποία είδε η κοπέλα στο κινητό του που είχε λάβει εκείνος από κάποια άλλη γυναίκα. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφερε, είχε κάνει και χρήση κοκαίνης, οπότε η κατάστασή του δεν ήταν normal. Παράλληλα, να πούμε πως ο 25χρονος εκτέλεσε την άτυχη 19χρονη με δύο σφαίρες στο κεφάλι και εν συνεχεία, με απόλυτη ψυχραιμία, έκρυψε το όπλο του εγκλήματος μέσα στον καταψύκτη. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για την προσεχή 5η στις 11 το πρωί. Αποδεικνύει τη μεθοδικότητα ακριβώς επειδή έκρυψε το όπλο, γιατί τον επικαλείται την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ακριβώς. Είναι και για μειωμένο καταλογισμό ενδεχομένως. Εκτός από ότι έκρυψε το όπλο μέσα στην κατάψυξη, βγήκε και έκανε μία βόλτα, όπως ο ίδιος είπε, στους δρόμους του Πειραιά πριν παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να ξεθολώσει το κεφάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Τεζάρη.